πάνω από 1.600.000 στρέμματα καμένης γης. Συνάνθρωποι μας που έχασαν άδικα τη ζωή τους με τραγικό τρόπο και εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες είναι μέχρι σήμερα ο απολογισμός του φετινού καλοκαιριού. Λοιπόν, Πρωθυπουργός, προσήλθε στη Βουλή με διάθεση λογιστικής, δημιουργικής λογιστικής, μιμούμενος την εποχή του κύριου Καραμαλή. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν αναγνώρισε κανένα λάθος στην προετοιμασία της κρατικής μηχανής και θέλησε με αριθμητικές αλχημίες και σοφιστίες και φωτογραφίες να μας πείσει ότι δεν έγινε κάτι λάθος στον Εύρο και στη Ρόδο. Έφτασε μάλιστα στο έσχατο σημείο να επιχειρήσει να βάλει ως ασπίδα της αποτυχίας του τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές που δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή. Από ό,τι κατάλαβα, μάλλον κι εσείς αμφισβητείτε, κύριε Μητσοτάκη, τα στοιχεία του δορυφορικού συστήματος Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και του αστεροσκοπίου, του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, όπως έκαναν συστηματικά τις προηγούμενες μέρες και προβεβλημένοι υπουργοί σας. Άλλωστε δεν είναι και έκπληξη αυτή η πρακτική. Το ίδιο κάνατε και με τα στοιχεία του ΟΣΑ που ανέφερα πριν από ένα μήνα, όταν αποκαθήλασαν το αφήγημά σας ότι τάχα χτυπάτε την ακρίβεια και ότι προστατεύετε το πραγματικό εισόδημα του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πύρινη κόλαση στη Δαδιά χαρακτηρίζεται ως η καταστροφικότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά το 2001 που υπάρχει καταγραφή δεδομένων πυρκαγιά. Πάνω από 810.000 στρέμματα έχουν καεί στον Εύρο και δεν τελειώσαμε. Επί 13 μέρες παρακολουθούμε την καταστροφή ενός μοναδικού οικοσυστήματος απαράμιλης ομορφιάς και βιοποικιλότητας, ενός πολύτιμου μνημείου φυσικής κληρονομιάς. Στη Ρόδο απαιτήθηκαν προσπάθειες 10 ημερών για να ελέγξετε το πύρινο μέτωπο. Η Πάρνηθα, ο ζωδότης της Αττικής, κάγει και φέτος το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα η καταστροφή του φυσικού μας πλούτου και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του ελληνικού λαού. Η πιθανότητα πλέον ερημοποίησης περιοχών δεν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι το μέλλον που μας επιφυλάσσεται αν δεν κάνουμε κάτι όλοι μαζί άμεσα. Θέλω βεβαίως από αυτό το βήμα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας σε πυροσβέστες, αστυνομικούς, πιλότους και εθελοντές που ηρωικά δίνουν κάθε μέρα τη μάχη στα πύρωνα μέτωπα. Και βεβαίως γίνεται, κύριε Μητσοτάκη, διότι αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται και σηκώνουν στις πλάτες τους την ευθύνη που εσείς προσπαθείτε να κρύψετε πίσω από αυτούς.